Η ελληνική οικονομία έχει περάσει μια βαριά κρίση και οι περισσότεροι άνθρωποι που βλέπουμε γύρω μας είναι σε κατάθλιψη, έχουν μεγάλη απογοήτευση. Εξαίρεση είναι το οικοσύστημα που βλέπουμε εμείς. Τα venture capital τεχνολογίες έχουμε τη χαρά να έχουμε γύρω μας περίπου, θα έλεγα, 2 με 3 χιλιάδες νέους ανθρώπους που με αισιοδοξία και γυρνώντας την πλάτη στην κρίση κοιτάνε να δουν τι μπορούν να κάνουν, τι μπορούν να δημιουργήσουν. Ζούμε σε μια χώρα που είναι μεν δυτική ως προς την κατανάλωση και ως προς την εκπαίδευση που έχουμε, αλλά από άποψη θεσμών θυμίζει μερικές χώρες μεσαίου επίπεδου, τριτοκοσμικές. Αυτό μας δίνει το πλεονέκτημα ότι μπορούμε να πάμε και να δουλέψουμε σε εκείνες τις χώρες και να τις καταλάβουμε εκείνες τις χώρες με τρόπο που ενδεχομένως ένας Γερμανός δεν μπορεί να τις καταλάβει. Αυτό το βλέπουμε ήδη στην ναυτιλία, για παράδειγμα. Έχουμε αρχίσει να το βλέπουμε και στην τεχνολογία. Έχουμε εφαρμογές στο mobile marketing, για παράδειγμα. Έχουμε τις καλύτερες εταιρείες του κόσμου, γιατί μπορούν αυτοί και δουλεύουν πολύ καλά σε χώρες όπως η Βραζιλία ή η Ινδία, που οι δυτικοί μας φίλοι δυσκολεύονται περισσότερο να μπουν. Ξέρω πάρα πολλούς πιτσιρικάδες που έρχονται και με προσεγγίζουν και μου λένε: έχω μια καλή ιδέα, αλλά φοβάμαι να την επικοινωνήσω. Αυτό είναι λάθος. Αυτό ίσως είναι μια ελληνική νοοτροπία. Φοβόμαστε ότι θα μας φάνει την ιδέα, φοβόμαστε ότι θα μας αντιγράψουν και ούτω καθεξής. Αυτό που λέμε είναι ότι η ιδέα είναι ούτε το 1%. Το 99% είναι εφαρμογή. Και σίγουρα, άμα ξέρεις την ιδέα, αν είσαι από το χώρο, σίγουρα η εφαρμογή σου θα είναι πολύ καλύτερη από μια φτηνή αντιγραφή. Η προστασία της ιδέας είναι το καλό execution. Είναι άλλο να προσπαθώ να πείσω εγώ για μια ιδέα μου που έχω απλά γράψει σε ένα χαρτί, σαν ένα business plan. Άλλο να έχω δημιουργήσει ένα προϊόν και έχω έστω ένα μικρό αρχικό traction, δηλαδή κάποιους πρώτους πελάτες. Οπότε η συμβουλή μου θα ήταν: κάντε bootstrap όσο περισσότερο γίνεται και μετά πηγαίνετε με αυτοπεποίθηση να ζητήσετε χρήματα. Θεωρώ ότι όποιος μπορεί να δημιουργήσει και κάνει ένα πρώτο προϊόν, σίγουρα θα βρει χρήματα. Αυτό που εγώ έμαθα σε αυτή τη διαδικασία είναι το μόνο που μετράει είναι η αφοσίωση στο να φτιάξει ένα προϊόν που πραγματικά δίνει αξία στους πελάτες, όποιοι και αν είναι αυτοί. Και αν θες, και το άλλο πράγμα είναι να φτιάξει μια καλή ομάδα. Όλα τα άλλα έρχονται. Έχουμε δει 50 startups στην Ελλάδα. Ποιος ασχολήθηκε με traditional αγορές? Θα ασχοληθούμε με social media, με το επόμενο Facebook κτλ. Αλλά κανείς δεν θα ασχοληθεί να φτιάξει τον τρόπο με τον οποίο δουλεύει η ασφαλιστική αγορά ή τέλος πάντων η αγορά banking προϊόντων και τέτοια πράγματα. Από εδώ και μπρος, οι επιχειρηματίες που προσπαθούν να πετύχουν με βάση την Ελλάδα πρέπει να προσέξουν όχι τι λέει η ελληνική αγορά και η εγκύκλειος του κάθε Υπουργείου, πρέπει να προσέξουν τι κάνουν οι ανταγωνιστές τους σε όλο τον κόσμο, που μπορεί να είναι σε πολλές διαφορετικές χώρες. Πρέπει να προσέξουν πώς θα γίνουν γνωστοί στους καταναλωτές διαφορετικών αγορών και όχι της ελληνικής αγοράς, που σημαίνει άλλους τρόπους marketing. Και πρέπει να έχουν στο μυαλό τους πώς θα βελτιώνουν το προϊόν τους συνέχεια. Έστω μικρές βελτιώσεις, αλλά συνέχεια. Πράγμα που δεν το κάνανε πολλοί οι ελληνικές εταιρείες ως τώρα. Μία επιχείρηση η οποία είναι παραδοσιακή, αυτή τη στιγμή υπάρχει μεγάλη δυσκολία στο να ανταπεξέλθει, κυρίως γιατί στη χώρα μας είναι πάρα πολύ δύσκολη η χρηματοδότηση. Υπάρχει όμως ένας άλλος τρόπος, ο οποίος λέγεται σκληρή δουλειά και η επιθυμία ενός νέου ανθρώπου να αλλάξει τα πράγματα, τα οποία τις περισσότερες φορές δεν έχουν κόστος, αλλά έχουν πολλή ενέργεια. Εάν γίνει με τον σωστό τρόπο, και ο σωστός τρόπος είναι να κρατήσω τα καλά στοιχεία του παρελθόντος και να δώσω ένα καινούριο, πιο φρέσκο κόνσεπτ στην επιχείρηση, μπορεί να είναι πολύ πετυχημένη προσπάθεια αυτή. Το μεγάλο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα που δεν το έχουμε αξιοποιήσει ακόμα και πρέπει να αξιοποιήσουμε στο μέλλον είναι ότι έχουμε
πάρα πολλούς νέους ανθρώπους με πτυχία, με καλές σπουδές και κυρίως ανθρώπους που θέλουν να το παλέψουν, να πετύχουν κάτι μόνοι τους. Δεν τους ενδιαφέρει τόσο πολύ να γίνουν υπάλληλοι καριέρα σε μεγάλες εταιρείες. Αυτοί μπορούν να χτίσουν, νομίζω, μεσαίου επίπεδου καινοτομίες. Πράγματα που δεν χρειάζονται έρευνα δεκαετιών, αλλά που μια ομάδα τριών ανθρώπων, αν δουλέψει 1-2 χρόνια, μπορεί να φέρει στην αγορά ένα προϊόν που είναι αρκετά καινοτομικό για να πετύχει. Η καινοτομία ξεκινάει πραγματικά βλέποντας τι γίνεται στην αγορά και λύνοντας προβλήματα του καταναλωτή, είτε σαν προϊόν, είτε σαν διαδικασία, είτε ακόμα και στην επικοινωνία. Δηλαδή, κάνοντας ένα βήμα παραπάνω σε κάτι που συνήθως μέχρι τότε δεν υπήρχε. Υπάρχει ένα παράδειγμα στην Ελλάδα που ξεκίνησε το 2002, που είναι οι επιχειρήσεις mobile marketing. Αυτή τη στιγμή είναι περίπου 3 ή 4 που είναι παγκόσμιοι leaders σε αυτό και άλλες 7-8 μικρότερες γύρω από αυτούς, οι οποίες κάνουν, όπως λέει κάποιος από το οικοσύστημα, περισσότερες εξαγωγές από ό,τι κάνουν όλη η παραγωγή ελαιόλαδου στην Ελλάδα. Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν οι δυνατότητες με λίγες εταιρείες να κάνεις διαφορά. Μπορεί να είναι εντελώς διαφορετική η φύση μιας επιχείρησης από μια άλλη, μιας ιδέας technology από μια εταιρεία που κάνει τρόφιμα χωρίς γλουτένη, αλλά τα προβλήματα της επιχειρηματικότητας τελικά τείνουν να έχουν όλα την ίδια φύση και έχουν να κάνουν με πώς θα ξεπεράσω δυσκολίες στο περιβάλλον μου, πώς θα ξεπεράσω θέματα γραφειοκρατίας ή διαδικαστικά, πώς, και εκεί πολλοί δεν το αναφέρουν πολλές φορές, θα βρω μια ισορροπία στην προσωπική μου ζωή και την επιχειρηματική. Είναι πάρα πολύ σημαντικό σε αυτή τη διαδικασία του να επιχειρείς, να είσαι ανθρώπους οι οποίοι έχουν να σου δώσουν συμβουλή για το τι κάνανε στις δυσκολίες που περάσανε. Κανείς δεν μπορεί να καταφέρει να κάνει κάτι μόνος του. Βασική προϋπόθεση είναι να υπάρχουν συνεργασίες, όχι μόνο με ερευνητικά κέντρα ή πανεπιστήμια, αλλά και σε συνεργασίες με άλλες επιχειρήσεις, αλλά ακόμα και με το κράτος και με το τραπεζικό σύστημα. Είναι πολύ σημαντικό όλοι μας να ενισχύσουμε στο βαθμό που ο καθένας μπορεί την επιχειρηματική αντίληψη, το επιχειρηματικό πνεύμα και να ενθαρρύνουμε όσους ανθρώπους, νεότερους και λίγο μεγαλύτερους, θέλουν να ξεκινήσουν τη δική τους επιχείρηση. Διότι η επιχειρηματική αντίληψη δεν έχει μόνο ένας επιχειρηματίας. Η επιχειρηματική αντίληψη πρέπει να έχει ο κάθε εργαζόμενος. Είναι πάρα πολύ σημαντική δεξιότητα που πρέπει να καλλιεργηθεί ακόμα και από το σχολείο. Για τον χώρο τον ελληνικό και για την Ελλάδα, εκτιμώ ότι οι δυσκολίες που υπάρχουν θα παραμείνουν για τα επόμενα ίσως άμεσα χρόνια. Εκτιμώ όμως επίσης ότι υπάρχουν θετικά δείγματα και αυτά τα θετικά δείγματα ξεκινάνε από την νοοτροπία του κόσμου. Πώς βλέπει κάποιος την επιχειρηματικότητα, πώς βλέπει την καινοτομία, πώς μιλάει ο κόσμος για την εξωστρέφεια. Όλο αυτό μόνο αισιόδοξο μπορεί να είναι για το πώς μπορεί να εξελιχθούν τα πράγματα, διότι στη βάση της κοινωνία και στη βάση της ο κόσμος αρχίζει πλέον να λειτουργεί με ένα διαφορετικό τρόπο. Αυτό που δεν είναι τόσο αισιόδοξο ακόμα είναι ότι δυστυχώς αυτό το πράγμα για να φέρει αποτελέσματα παίρνει χρόνο. Πολλές φορές ζούμε τα όνειρα των λάθος ανθρώπων. Αντί να ζεις το δικό σου νερό και να ψάξεις τι πραγματικά θέλω να κάνω και τι μου αρέσει να κάνω στη ζωή μου, βασίζεσαι πάνω σε input που έρχεται είτε από τους γονείς είτε από το σχολείο. Θα ξεχωρίζα γιατί κάνω αυτό που κάνω. Έχω πραγματικά κάποιο πάθος εκεί πέρα. Αν αποτύχεις την πορεία, ξέρεις ότι απέτυχα επειδή αυτό ήθελα να δοκιμάσω και όχι επειδή αυτό ήθελε κάποιος άλλος να δοκιμάσω. Πριν μια δεκαετία που κι εγώ ήμουν φοιτητής, εάν κάποιος έμπαινε σε ένα αμφιθέατρο και έκανε μια απλή ερώτηση, ποιος από εδώ θέλει να ξεκινήσει μια δική του επιχείρηση, το πολύ θα έβλεπε 5 χέρια σηκωμένα. Αν κάνουμε σήμερα την ίδια ερώτηση σε ένα αμφιθέατρο, σε ένα από τα πανεπιστήμια της πόλης, είμαι βέβαιος ότι θα βρούμε πολύ περισσότερες θετικές αντιδράσεις. Σίγουρα έχει παίξει μεγάλο ρόλο σε αυτή την αλλαγή η οικονομική πραγματικότητα της χώρας.
πολλές μεγάλες εταιρείες γεννιούνται την περίοδο της κρίσης. Και αυτό γιατί πολλοί άνθρωποι δεν έχουν κάποια σταθερή δουλειά, έχουν χρόνο να πειραματιστούν και έχουν ουσιαστικά και το πάθος να, και το μεράκι να φτιάξουν κάτι. Αυτό που συμβαίνει στην επιχειρηματικότητα, αν και φαίνεται παράδοξο, είναι όταν φτιάξεις μια εταιρεία σε καιρό κρίσης, αυτές οι εταιρείες αποδεικνύονται και πολύ πιο στιβαρές, να αντέχουν πολύ περισσότερο στον χρόνο. Πολλές από τις εταιρείες που έχουν πρόβλημα τώρα στήθηκαν με ένα επιχειρηματικό μοντέλο που ήταν για καλύτερες, πιο εύκολες εποχές και ίσως και σε ένα στρεβλό περιβάλλον. Είναι πάρα πολύ απλό να αναλογιστούμε το ότι οι χρυσές εποχές περιοχών του κόσμου όπως η Silicon Valley προέκυψαν πάντα σε περίοδους κρίσης. Και επίσης να αναλογιστούμε και το ότι οι ίδιοι εμείς οι Έλληνες, η κρίση που δεχόμαστε είναι όχι τόσο οικονομική, αλλά πιο πολύ κρίση στην προσωπικότητά μας και στην ταυτότητά μας σαν έθνος. Άρα το να παραμένουμε αισιόδοξοι και να πιστεύουμε στο ότι όλα θα πάνε καλά, χωρίς να παραμυθιαζόμαστε, που λένε και πολλοί, είναι πολύ αναγκαίο. Η αισιοδοξία είναι κάτι το οποίο μας δίνει τη δύναμη να προχωρήσουμε. Και πρέπει να προχωρήσουμε.